Η παρουσίαση του βιβλίου «Ρούπελ, το οχυρό της αντίστασης, της αξιοπρέπειας, του ηρωισμού» του Βασίλειου Μικόλτσκου και της Αναστασίας Χαδιά πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.30 στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Ηράκλειας με τη στήριξη του κόσμου να είναι μεγάλη. Το βιβλίο είναι προϊόν έρευνας 17 ετών. Είναι έρευνα που έγινε μαζί με τη σύζυγό μου, την Αναστασία Χαδιά. Το 2000 τυπώθηκε το πρώτο μας βιβλίο για το Ρούπελ και από τότε συνεχώς συλλέγουμε υλικό, φωτογραφίες και τεκμήρια για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όσο καλύτερα γίνεται την ιστορία των οχυρών. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας δικαίωσε. Έχει βρεθεί πραγματικά μοναδικό φωτογραφικό υλικό. Είναι περισσότερες από 450 φωτογραφίες που μπορούν να αφηγηθούν όλη την ιστορία του Ρούπελ από την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια ιστορία που δεν είναι πολύ γνωστή, η ιστορία του Ρούπελ στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και όλα όσα τραγικά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γραμμή μεταξά είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο έργο. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έγινε στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε τα οχυρά της γραμμής μεταξά και τον ηρωισμό με τον οποίο πολέμησαν οι Έλληνες εκεί και συνέτρεψαν την καλύτερη μηχανή, την καλύτερη πολεμική μηχανή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τη γερμανική πολεμική μηχανή. Οι Έλληνες, πολεμώντας με αξιοπρέπεια, με ηρωισμό, αλλά και με αίσθημα φιλανθρωπίας προς τους Γερμανούς, γιατί οι Έλληνες νοσοκόμοι συνέλεγαν και τους Γερμανούς τραυματίες και τους νοσήλευαν μέσα στο χειρό. Αυτοί δηλαδή που 10 λεπτά πριν ήταν εχθροί, 10 λεπτά μετά έγιναν άνθρωποι που έπρεπε να νοσηλευθούν. Όλη αυτή η δράση του ελληνικού στρατού της περίοδου του 1941 παρουσιάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσαμε να το αποδώσουμε μέσα στο βιβλίο. Ποιο λόγο θελήσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Είναι η υποχρέωσή μας να αναδείξουμε την ιδιαίτερα σημαντική ιστορία της περιοχής μας, μια που κατάγομαι από την Ηράκλεια Σερών και η γυναίκα μου, η Αναστασία Χαδιά, έχει ζήσει πολλά χρόνια στις Σέρες. Ξέραμε την ιστορία, ερευνήσαμε όσο πιο βαθιά μπορέσαμε τα γεγονότα για να ετοιμάσουμε αυτό το βιβλίο προκειμένου να μείνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Το βιβλίο παρουσίασαν οι Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, ο Δήμαρχος Συντικής Φώτιος Δόμου Χτσίδης, η καθηγήτρια του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας Ασπασία Βλάχβεϊ, η φιλόλογος Μαριάννα Κωστίκη Σαμαρά και ο πρόεδρος Συνδέσμου Φίλων Οχυρών Ιστίμπεϊ, κύριος Γεώργιος Τάτσιος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο φωτίζει πολλά στοιχεία και σκοτεινές πτυχές της κατασκευής, της γραμμής μεταξά και ειδικότερα για το οχυρό Ρούπελ. Είναι ακόμα και το σχήμα του και η έκδοσή του είναι διαφορετική και πράγματι είναι κάτι μεταξύ κλασικού βιβλίου και λευκόματος. Αξίζει, παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες, αξίζει να το διαβάσουν όλοι, διότι πράγματι μπορεί να αντλήσει κανένας και να βγάλει ωραία συμπεράσματα για το πώς χειριστήκανε το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα του 20ου αιώνα που έγινε στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι στα 3 χρόνια που χτιζότανε κόστισε το ασύλληπτο ποσό του 1,5 προϋπολογισμού της Ελλάδος. Ο στόχος του βιβλίου φυσικά είναι να προωθήσει αυτά τα πράγματα, κάνει γνωστά στον κόσμο και γενικά στόχους η δικιά μας είναι η ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού και η εκμετάλλευσή του από όλους τους κατοίκους και δημότες και του Δήμου Ηράκλειας και του Δήμου Συντικής. Με μεγάλη μου χαρά παρευρέθηκα, προλόγησα και έκανα μία ανάλυση του βιβλίου, το οποίο επίσης πολύ ευχάριστα κάθισα και το διάβασα. Για όλη τη γραμμή μεταξά, η οποία όπως είπα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ελλάδος τον 20ο αιώνα, γιατί εμείς διάγουμε τώρα τον 21ο, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη νίκη των ελευθέρων λαών ενάντια στις δυνάμεις του άξονα. Τονίζω, η πρώτη νίκη υπό άκρως δυσμενείς συνθήκες και δεν την κάνανε κάποιοι μακρινοί πρόγονοι αρχαίοι Έλληνες,
οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Αυτοί καθυλώσανε και αναγκάσανε τις δυνάμεις του άξονα, όπως και οι ίδιοι ομολογούσανε με τον Αδόλφο Χίτλερ, στην πρώτη τους ήττα, δεδομένου ότι δεν κατορθώσανε να τα καταλάβουν. Όταν πλέον ο αγώνας ήταν περιττός, δεδομένου ότι είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη και δεν υπήρχε λόγος πλέον άμυνας, τι να προστατεύσει στην πατρίδα που την έχουν καταλάβει, τότε σταματήσανε και εγκαταλείψανε τα οχυρά, τα παραδώσανε στον εχθρό, το οποίος τους αναγνώρισε το μέγεθος του ηρωισμού και της μαχητικότητας που είχαν, παρουσιάζοντάς τους όπλα. Στρατιωτικά αποτελεί τη μέγιστη αναγνώριση, παρουσιάζεις όπλα στην σημαία, στους διοικητές σου, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσιάζεις όπλα όταν αναγνωρίσεις ότι ο αντίπαλος ήταν πράγματι γενναίος. Ο αντίπαλος ήταν, αν όχι καλύτερος από σένα, τουλάχιστον εις άξιος. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, την παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει σχέση με το Ρούπελ και με τίτλο «Ρούπελ, το οχυρό της αξιοπρέπειας, της αντίστασης και του ηρωισμού». Είναι ένα βιβλίο γραμμένο από τον κύριο Βασίλη Νικόλτσιο και τη σύζυγό του, την κυρία Χαδιά, Αναστασία Χαδιά. Πρέπει να πούμε ότι ο Βασίλης ο Νικόλτσος είναι εδώ συμπολίτης μας, είναι Ηρακλειώτης, είναι ο γιος του πρώην δημάρχου Ηράκλειας του κυρίου Νικόλτσου πριν από πολλά χρόνια, 50-60 χρόνια πριν. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Το βιβλίο έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία στη σημερινή συγκυρία, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται και σε μια επίκαιρη γεωγραφική θέση. Το βιβλίο αυτό συντελεί στην ενίσχυση της μνήμης μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ευχήθηκα εγώ προσωπικά να έχει έτσι, να τύχει πολλούς αναγνώστες, ώστε να αντιληφθούμε όλοι και να κατανοήσουμε το ρόλο του οχυρού του Ρούπελ. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους ηρωικούς μαχητές των οχυρών και είναι μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα.